Καταλήφθηκε σε σχολείο της Θεσσαλονίκης όταν καθηγήτρια, όπως θα μας πει και η Ελένη Ιατρού, έδιωξε από την τάξη μαθήτρια με ζαχαρόδι διαβήτη επειδή ήθελε να ελέγξει τη τιμή του ζαχάρου και να κάνει ένεση ινσουλίνης. Τι ακριβώς είπε στο παιδί η Ελένη η καθηγήτρια? Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια επίσημη καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πασχόντων από Σαχαρόδι Διαβήτη και αφορά μια 16χρονη μαθήτρια δευτέρας λυκείου σε λύκειο στο νομό Θεσσαλονίκης. Η μαθήτρια, σύμφωνα με την καταγγελία που έκαναν οι γονείς στην Ομοσπονδία και συνέχεια σύμφωνα με την καταγγελία που εξέδωσε η Ομοσπονδία, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν πηγαίνει στο σχολείο με μία και μόνον καθηγήτρια και με κανέναν άλλο καθηγητή, με κανέναν άλλο συμμαθητή της ή με κάποιον άλλο γονέα να προβληματίζεται, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν η ίδια εκτιμά ότι πρέπει να κάνει μέτρηση ζαχάρου και κατόπιν χρήση ινσουλίνης, τότε κάνει την ινσουλίνη στην ενέσιμη μορφή. Βέβαια. Όταν λοιπόν, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία Εύα, όταν λοιπόν η 16χρονη έκανε τη χρήση ινσουλίνης, η καθηγήτρια της είπε πως καλό θα ήταν να βγει έξω και να μην την κάνει μέσα στο σχολείο, προκαλώντας αντίδραση και της μαθητρίας και των συμμαθητών της. Ακολούθησε αναφορά από το Σύλλογο Νέων Κηδεμόνων στον καθηγητή. Στον Λυκειάρχη, ο οποίος πήρε τη θέση της καθηγητρίας, αναφορά στην αρμόδια προϊσταμένη για θέματα εκπαίδευσης, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Θεσσαλονίκης. Και εκεί πέρα έγινε και αναφορά ότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να μαθαίνουν τα παιδιά πόσο εύκολο είναι να κάνει κανείς και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όπως καταλαβαίνετε, το όλο θέμα έχει πάρει το δρόμο για το Υπουργείο, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα. Βέβαια, σε επικοινωνία που είχαμε με τον διευθυντή του σχολείου, ο ίδιος λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, πρόκειται για παραπληροφόρηση και για ψευδή δημοσιεύματα. Και ότι ουδέποτε ζητήθηκε από τη μαθήτρια να βγει έξω, απλά να γίνεται πιο διακριτικά η χρήση. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα πρόεδρος των διαβητικών. Πέρσι, που ήταν στο ίδιο λύκειο, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα με κανέναν από τους καθηγητές. Φέτος, αντιμετωπίζει πρόβλημα με μία και μόνο συγκεκριμένη καθηγήτρια, η οποία στοχοποίησε το παιδί, αναγκάζοντας το να βγει πάρα πολλές φορές από την αίθουσα, όποτε ήταν να κάνει την ινσουλίνη του ή τη μέτρηση ζαχάρου που έπρεπε να κάνει. Το τελευταίο περιστατικό το οποίο ξεχύλισε το ποτήρι ήταν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος σταμάτησε το μάθημα, κοιτώντας επίμονα τη μαθήτρια, επειδή έκανε μέτρηση γλυκόζης και την ανάγκασε να βγει από την αίθουσα. Το παιδί απευθύνθηκε στον Λυκειάρχη, όπως και οι γονείς σε δεύτερο χρόνο, όπου ο Λυκειάρχης με λίγα πολλά λόγια, τέλος πάντων, αυτό που γράφουν και οι γονείς στην καταγγελία είναι ότι είπε πως είναι ντροπή της μαθήτριας που δεν ακούει την καθηγήτρια να βγει από την αίθουσα.